Συντρόφες και σύντροφοι, είναι μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ ανάμεσά σας. Και βέβαια η παρουσία μου στην συνδιάσκεψή σας γεννά ευχάριστες μνήμες και αναμνήσεις από μια δύσκολη εποχή για την αριστερά, για την ριζοσπαστική και ανανεωτική αριστερά. Μια εποχή που δεν ήταν τόσο εύκολο να πείθεις για την αναγκαιότητα της ύπαρξης μιας αριστερής οργάνωσης νεολαίας της ριζοσπαστικής αριστεράς, διαφορετικής από αυτές τις οργανώσεις που θεωρούν ότι γνωρίζουν την απόλυτη αλήθεια. Από αυτές τις οργανώσεις νεολαίας της αριστεράς, που παρά το γεγονός ότι θέλουν να καφιώνται για την υπερβολική δόση αριστεράς που τους διακατέχει, στην πραγματικότητα βρίσκονται σε ένα ιδεολογικό πλαίσιο και δρούνε μέσα σε ένα βαθύ συντηρητισμό. Ο τρόπος που σκέφτονται, ο τρόπος που δρούν και μόνο να σκεφτεί κανείς και μονάχα να σκεφτεί κανείς ότι θεωρούν πως η δική τους αλήθεια είναι η μοναδική αλήθεια. Βλέπω λοιπόν σήμερα εδώ σε αυτή την συνδιάσκεψή σας, τη δεύτερη παραλλαδική συνδιάσκεψη, μια αφίσα. Μια αφίσα που περιλαμβάνει σπουδαίους αγωνιστές, αλλά και διανοούμενους της αριστεράς, της παγκόσμιας αριστεράς, τον Γκράμψη, τον Μπουλατζά, τη Ρόζα Λούξεμπουργκ, τον Έγγελς, τον Μάρξ, τον Λένιν, τον Άρη Βελουχιώτη, τον Τσε Γκεβάρα. Αυτή λοιπόν η γκάμα των συμβόλων, αλλά και της ιδεολογικής παρακαταθήκης των πολλαπλών αναγνώσεων της διαρκούς πάλης για την αλλαγή της κοινωνίας, για τον κοινωνικό μετασχηματισμό, είναι ο πυρήνας της δικής μας ιδεολογίας, που στηρίζεται στον άνθρωπο και στο διαρκή του αγώνα για να ζήσει ελεύθερος και να προκόψει. Στο διαρκή αγώνα για ισότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και προκοπή. Η σημερινή διαδικασία, λοιπόν, η πανελλαδική σας συνδιάσκεψη, αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό σε μια κρίσιμη καμπή μιας οργάνωσης νεολαίας που, αν λάβουμε υπόψη και τα χρόνια του συνασπισμού, της νεολαίας συνασπισμού, δεν είναι μια οργάνωση που έχει πολλά χρόνια ζωής, αλλά που έχει διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα του τόπου και ιδιαίτερα της νέας γενιάς και στα κινήματα της νέας γενιάς, ανοίγοντας δρόμους. Διότι η οργάνωσή σας ήταν αυτή που πρώτη ανακάλυψε τη σημασία των νέων κοινωνικών κινημάτων, του κινήματος ενάντια στην καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση, ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό και την ανάγκη της όσμωσης με αυτά τα κινήματα. Την αξία της συμπόρευσης με πολλές και διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές ταυτότητες που συμπυκνώνουν το ευρύτερο ψηφιδωτό της αριστεράς του 21ου αιώνα και του κοινού μας στόχου και οράματος, του οράματός μας για τον κοινωνικό μετασχηματισμό και τον σοσιαλισμό στον 21ο αιώνα. Η διαδικασία σας όμως είναι μια διαδικασία ανασυγκρότησης. Και σήμερα, με νέους όρους και σε νέους ρόλους, η οργάνωσή σας καλείται να παίξει κεντρικό ρόλο. Σε ένα διαφορετικό αγώνα. Στο μεγάλο αγώνα του κόμματος, αλλά και της κυβέρνησης της αριστεράς, για την αλλαγή των συσχετισμών στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Σε έναν αγώνα εξαιρετικά δύσκολο, καθώς βρισκόμαστε σε μια πολιτική και κοινωνική συγκυρία καινοφανή για τα δεδομένα του πολιτικού μας χώρου. Για πρώτη φορά πριν από λίγους μήνες, το Γενάρη τούτου του χρόνου, σχεδόν 10 μήνες πριν, κληθήκαμε να δώσουμε ένα σκληρό και άνισο αγώνα για να βάλουμε ένα τέλος στην
πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης, της λιτότητας και του αυταρχισμού, που η χώρα μας, η πατρίδα μας, ο λαός μας γνωρίζει στην πιο ακραία και σκληρή του μορφή τα τελευταία 5 χρόνια. Κληθήκαμε να υλοποιήσουμε ένα ριζοσπαστικό πολιτικό σχέδιο σε σύγκρουση με τις πολιτικές και γραφειοκρατικές ελίτ, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, αλλά και σε σύγκρουση με την εγχώρια ολιγαρχία εδώ στην Ελλάδα. Είχαμε απέναντί μας αντιδραστικούς και νεοφιλελεύθερους κύκλους και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, που ήταν έτοιμοι να κάνουν τα πάντα ώστε το πρωτόγνωρο για την Ευρώπη αυτό πολιτικό πείραμα που πέτυχε να έρθει σε θέση διακυβέρνησης, το πείραμα του ΣΥΡΙΖΑ, να αποτύχει. Βρεθήκαμε πολύ σύντομα σε καθεστώς χρηματοπιστωτικής ασφυξίας και χρηματοδοτικής ασφυξίας. Δεχθήκαμε πειρά από όλες τις μεριές, αλλά δώσαμε έναν αγώνα με αξιοπρέπεια, αποφασιστικότητα και αυταπάρνηση. Και καταφέραμε για πρώτη φορά να φέρουμε το ελληνικό ζήτημα και την ελληνική κρίση, ως μέρος όμως της συνολικής ευρωπαϊκής κρίσης, στο πολιτικό προσκήνιο της Ευρώπης και του κόσμου, ως αυτό που ακριβώς είναι. Δηλαδή ως μια προσπάθεια των κυρίαρχων οικονομικών και πολιτικών κύκλων της Ευρώπης να μετατρέψουν την κρίση σε ευκαιρία για να αφαιρέσουν δικαιώματα, να αποδιαρθρώσουν την αγορά εργασίας, να ολοκληρώσουν μια τεράστια επιχείρηση αναδιανομής πλούτου σε βάρος των εργαζόμενων τάξεων και της νεολαίας. Κατά τη διάρκεια των πρώτων 7 μηνών της διακυβέρνησής μας, στη διάρκεια της σκληρής διαπραγμάτευσης, χρησιμοποίησαμε όλα μας τα όπλα για να διεκδικήσουμε το δίκαιο του ελληνικού λαού, το δίκαιο των ανθρώπων, των νέων ανθρώπων, το δίκαιο της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού που επί μια πενταετία χτυπήθηκε βάλαψα από την κρίση. Από τη στάση πληρωμών στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μέχρι την προσφυγή σε δημοψήφισμα, κάναμε ό,τι κανείς άλλος, καμιά άλλη κυβέρνηση δεν τόλμησε να κάνει, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Την απάντηση βέβαια των δανειστών την γνωρίζετε όλοι και όλες καλά. Τα ζήσαμε αυτά, έχουν καταγραφεί ως ιστορικές στιγμές, σημαντικές στιγμές στη σύγχρονη ιστορία του τόπου. Έλεγχοι κεφαλαίων στις ελληνικές τράπεζες και ένας ομός εκβιασμός που δεν συνάδει, θα έλεγα, με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, δεν αποτελεί τιμή για την Ευρώπη. Ο εκβιασμός της 12ης Ιουλίου για να αποδεχθούμε ένα πρόγραμμα προσαρμογής που, αν και σαφώς ηπιότερο από τα προηγούμενα, απέχει πολύ από το να αντικατοπτρίζει τη λαϊκή βούληση, τη δημοκρατική επιλογή του ελληνικού λαού. Υπήρξαν πολλοί και πολλές που μας κατηγόρησαν εκείνο το βράδυ ότι προσχωρήσαμε στη λογική ότι δεν υπάρχει εναλλακτική στον νεοφιλελευθερισμό. Πρόκειται για μία συνειδητή διαστρέβλωση και πολιτική μοιοπία που μόνοι όσοι θέλουν να έχουν, που μόνο όσοι συνειδητά θέλουν να έχουν, υιοθετούν. Διότι όχι μόνο δεν υιοθετήσαμε αυτή την πολιτική και κοινωνική προοπτική, αλλά είμαστε εμείς που πρωταγωνιστήσαμε και πρωταγωνιστούμε στο μεγάλο αγώνα των ευρωπαϊκών κινημάτων και της ευρωπαϊκής αριστεράς για την αλλαγή των συσχετισμών και την αντιστροφή της νεοφιλελεύθερης πορείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι η επιλογή αυτή είχε ένα ειδικό βάρος, μεγαλύτερο από αυτό που αφορά στην τύχη της δικής μας διακυβέρνησης. Είχε το ειδικό βάρος της ευθύνης για την πορεία της αριστεράς σε όλη την Ευρώπη. Διότι η παγίδα της καταστροφής που είχαν στήσει
οι πιο ακραίες νεοφιλελεύθερες δυνάμεις στην Ευρώπη και στην οποία θα πέφταμε μέσα, θα οδηγούσε σε μια μεγάλη συντηρητική αναδίπλωση, θα έθαβε βαθιά μέσα στο χώμα την όποια προοπτική, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι αριστερές δυνάμεις, οι ριζοσπαστικές δυνάμεις να ξαναβρεθούν σε θέση κυβερνητικής ισχύως. Και αν σήμερα βλέπουμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες νέα εγχειρήματα να δίνουν ελπίδα και προοπτική στους λαούς τους, αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο γεγονός ότι αντέξαμε και ότι κερδίσαμε τις δεύτερες εκλογές σε συνθήκες βεβαίως ιδιαίτερα αυξημένες οικονομικά το Σεπτέμβρη που μας πέρασε. Και έτσι δεν έσβησε η ελπίδα. Η στάση της κυβέρνησής μας τους προηγούμενους μήνες δημιούργησε μεγάλα ρήγματα στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών κοινωνιών αλλά και στις κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις της Ευρώπης. Και είναι η στάση και η θέση μας σήμερα που κρατούν ζωντανή την πολιτική και ιδεολογική αντιπαράθεση στην Ευρώπη. Μια ιδεολογική αντιπαράθεση που είναι αναγκαία όσο ποτέ σε μια περίοδο που νέοι κίνδυνοι παραμονεύουν. Από τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές μέχρι τους Πράσινους και την Ευρωπαϊκή Αριστερά αρχίζουν σήμερα να δημιουργούνται πολιτικά μέτωπα που μπορούν να βάλουν φρένο, να σταματήσουν τη φρενήρη πορεία του νεοφιλελευθερισμού. Και αυτή η εξέλιξη οφείλεται ακριβώς στο σκληρό αγώνα της ελληνικής κυβέρνησης, του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως του ελληνικού λαού, που άνοιξαν τον ασκό του αιώλου απ' άκρη σ' άκρη της Ευρώπης. Αυτός ο αγώνας όμως, συντρόφισσες και σύντροφοι, ο αγώνας για τη συγκρότηση ενός αντίπαλου δέου στον νεοφιλελευθερισμό, γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι δεν μπορεί να είναι αγώνας της μιας στιγμής. Δεν μπορεί να είναι μία έφοδος στο κάστρο του αντιπάλου. Είναι ένας αγώνας μακροχρόνιος που χρειάζεται πολιτικές συμμαχίες, ανάδυση και ενίσχυση των κοινωνικών κινημάτων, συγκρότηση κοινωνικών δικτυώσεων και κυρίως χρειάζεται στρατηγικό σχεδιασμό. Χρειάζεται όμως και επιμονή και υπομονή. Χρειάζεται και πρόσκαιρους συμβιβασμούς για να μην γίνει το πείραμα της αριστεράς, το πείραμα της αριστερής διακυβέρνησης, ένας διάτοντας αστέρας. Γιατί σύντροφισσες και σύντροφοι, σε αυτόν τον αγώνα δεν θέλουμε απλά να πέσουμε ηρωικά. Θέλουμε κάτι περισσότερο. Θέλουμε να νικήσουμε. Και στόχος δικός μας δεν είναι να περισσώσουμε την καθαρή μας συνείδηση, αλλά να παραδώσουμε τις κοινωνίες μας βορρά στον νεοφιλελευθερισμό. Είμαστε χορτασμένοι και στη χώρα μας και διεθνώς ως αριστερά από ηρωικές μάχες. Χρειαζόμαστε όμως και ηρωικές νίκες, όχι μόνο μάχες. Και στόχος μας είναι να διατηρήσουμε στρατηγικές θέσεις, να πυροδοτήσουμε εξελίξεις, να δημιουργήσουμε συμμαχίες, ώστε να πετύχουμε χειροπιαστή βελτίωση στην καθημερινότητα των εργαζόμενων και της νεολαίας. Αυτό είναι σήμερα το σχέδιό μας. Και η γνώμη μου είναι ότι το μόνο βιώσιμο σχέδιο που μπορεί να υπάρξει σήμερα είναι αυτό. Όχι για την Ελλάδα, αλλά για την Ευρωπαϊκή Αριστερά. Ειδικά, μάλιστα, όταν οι εξελίξεις στην Ευρώπη, ειδικότερα οι τελευταίες εξελίξεις, που αφορούν την προσφυγική κρίση,
αλλά και το μέτωπο της τρομοκρατίας δημιουργούν νέους κινδύνους αποσταθεροποίησης, νέους κινδύνους για ενδυνάμωση των συντηρητικών αντανακλαστικών της ξενοφοβίας, της ενίσχυσης των πιο ακραίων, των πιο ακροδεξιών αντανακλαστικών, κινδύνους αποσταθεροποίησης που απαιτούν μέτωπα κοινά και κοινή αντιμετώπιση των συνεχών και διαρκών κρίσεων. Για να αποφευθεί ο κίνδυνος μιας νέας συντηρητικής και ρατσιστικής αναδίπλωσης στην Ευρώπη και για να χτυπηθούν στη ρίζα τους οι αιτίες που γεννούν τις προσφυγικές ροές και τρέφουν την τρομοκρατία, για να γίνουν παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της ειρήνευσης και της σταθεροποίησης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Πρόκειται εδώ, επιτρέψτε μου την έκφραση, για ιστορικού χαρακτήρα προκλήσεις. Και η αριστερά σήμερα πρέπει να απαντήσει. Θα διαμορφώσει πολιτικό σχέδιο και συμμαχίες για να ανταπεξέλθει σε αυτές τις ιστορικού χαρακτήρα προκλήσεις ή θα απομονωθεί, επιστρέφοντας στην παραδοσιακή αντιπολιτευτική της θέση και στην ακαδημαϊκή κριτική? Εμείς αυτό το δίλημα έχουμε δώσει απάντηση και έχουμε διαμορφώσει και το πολιτικό μας σχέδιο. Και σε αυτό το πολιτικό σχέδιο η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ έχει να διαδραματίσει ένα σπουδαίο ρόλο. Απέναντι στις κενές θεωρητικολογίες του εγχώριου αριστερισμού, εσείς έχετε την αποστολή να οικοδομήσετε μια οργάνωση νεολαίας αριστερή και ριζοσπαστική, αλλά και γεωμένη με τις πραγματικές αγωνίες και προσδοκίες της μεγάλης πλειοψηφίας των νέων ανθρώπων σήμερα. Η ελληνική αριστερά δεν χρειάζεται σήμερα από άλλη μια στις πολλές που υπάρχουν αυτάρεσκη και αυτάρκη σέκτα. Δεν χρειαζόμαστε μια νεολαίστικη οργάνωση που απλώς θα αναπαράγει ναρκισιστικά τον εαυτό της. Και εσείς που είστε εδώ σήμερα το ξέρετε πολύ καλά αυτό, διότι διαφορετικά δεν θα ήσασταν εδώ. Διαφορετικά θα είχατε προτιμήσει την ασφάλεια της διαφυγής από τις δυσκολίες του πολιτικού αγώνα. Θα είχατε προτιμήσει την ασφάλεια του πληκτρολογίου σας, του υπολογιστή σας, της ανέξοδης κριτικής στα social media, από τον καθημερινό αγώνα για να αλλάξουμε τους συσχετισμούς. Γνωρίζετε λοιπόν όλοι και όλες σας πολύ καλά τι οργάνωση νεολαίας χρειάζεται σήμερα η αριστερά στην Ελλάδα. Και γνωρίζετε επίσης ότι θα αντιμετωπίσετε πολλές δυσκολίες στην προσπάθειά σας να την οικοδομήσετε. Γιατί πρέπει να ξεφύγετε από τις βεβαιότητες και τις ευκολίες του απλού αντιπολιτευτικού λόγου, γιατί πρέπει για πρώτη φορά ίσως να απαντήσετε όπως και εμείς σε πολύ δύσκολα ερωτήματα για το ρόλο των οργανώσεων του κόμματος στις νέες συνθήκες της κυβερνητικής εξουσίας, για τον δικό σας ρόλο στη νέα συγκυρία, για το πώς μπορεί να συνδυάζεται η κατάκτηση της κυβερνητικής ευθύνης από την αριστερά και μάλιστα σε συνθήκες κρίσης με τις κοινωνικές διεκδικήσεις από τα κάτω, κρίσιμα και δύσκολα ερωτήματα. Αλλά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν αν θέλουμε να έχουμε πιθανότητες επιτυχίας στο μακροχρόνιο, θέλουμε να πιστεύουμε, αγώνα που εκκίνησε στις 25 του περασμένου Γενάρη. Και για τα ερωτήματα αυτά υπάρχουν πολιτικές και θεωρητικές παρακαταθήκες που μπορούν να φανούν χρήσιμες και να δείξουν τον δρόμο. Η κυριότερη ίσως από αυτές είναι η γνώση, την οποία οφείλουμε όλοι και όλες να έχουμε, ότι η κατάκτηση της κυβερνητικής εξουσίας από την αριστερά δεν συνεπάγεται και την κατάκτηση της κρατικής εξουσίας. Γιατί το κράτος έχει τις δικές του αυτονομημένες δομές, πράγματα που γνωρίζουμε από τις αναλύσεις του Πουλαντζά εδώ και δεκαετίες, αλλά σήμερα τα βιώνουμε.
Το κράτος έχει τις δικές του αυτονομημένες δομές και στηρίζεται σε διοικητικά δίκτυα που έχουν τις δικές τους προτεραιότητες, τους δικούς τους σχεδιασμούς και εξυπηρετούν δικά τους συμφέροντα. Η μάχη λοιπόν με αυτά τα αυτονομημένα δίκτυα εξουσίας στο πανεπιστήμιο, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα συνδικάτα, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στη δικαιοσύνη, είναι μια μάχη απολύτως πολιτική. Διότι εκεί, στη βάση της κοινωνίας, είναι που αλλάζουν οι πραγματικοί συσχετισμοί και εκεί διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για τις μεγάλες ριζοσπαστικές τομές και ρήξεις. Συντρόφισσες και σύντροφοι, πέρα όμως από τα μεγάλα στρατηγικά ερωτήματα, πρέπει να κρατάμε στο μυαλό μας ότι εκεί έξω, έξω από τις συνδιασκέψεις μας, από τις μαζόξεις μας, από τους χώρους που εμείς συζητάμε, υπάρχει και μια κοινωνία. Μια κοινωνία που ασφιχτιά, μια νεολαία, κομμάτι της οποίας είστε κι εσείς, που έχει απολέσει δικαιώματα και έχει στερηθεί την προοπτική της. Αυτή η απώλεια της προοπτικής και της προσδοκίας για μια καλύτερη ζωή, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι σήμερα ο μεγαλύτερος εχθρός της αριστεράς. Γιατί είναι η απώλεια αυτή που τρέφει και τροφοδοτεί και δυναμώνει το τέρας του φασισμού και του εθνικισμού, της μυσαλλοδοξίας και του ρατσισμού, που δυστυχώς στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί, έχει τραφεί τόσο ώστε να βγάζει για επανωτές εκλογικές αναμετρήσεις τη Χρυσή Αυγή, μια ναζιστική οργάνωση στο Κοινοβούλιο. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την πραγματικότητα, τόσο η κυβέρνηση όσο και το κόμμα και η νεολαία, η οργάνωση νεολαίας, πρέπει να βρούμε απαντήσεις. Απαντήσεις πρακτικές που θα αλλάζουν άμεσα την καθημερινότητα των νέων ανθρώπων και αυτές τις απαντήσεις πρέπει να τις βρούμε με δεδομένη την ασφιχτική οικονομική πραγματικότητα. Είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση αυτή και το γνωρίζουμε. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι έχουμε κάνει ήδη κάποια πρώτα βήματα στην κατεύθυνση της επίλυσης της εξίσωσης. Στον χώρο της εκπαίδευσης, παρά την αυστηρή επιτροπία στην οποία βρίσκεται η κυβέρνηση, που είναι σαφές ότι έχει τις ρίζες της όχι εκτός, αλλά εντός της χώρας, σε αυτούς που παρακινούν πολλές φορές τους τεχνοκράτες των θεσμών να βάζουν όρους και προϋποθέσεις με καθαρά ταξικό και ιδεολογικό πρόσημο. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε ήδη προχωρήσει σε σημαντικές τομές. Έχουμε καταργήσει πολλές από τις αυταρχικές ρυθμίσεις της τελευταίας δεκαετίας, που καταργούσαν το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και την ελευθερία στην ακαδημαϊκή ζωή. Καταργήσαμε τα συμβούλια ιδρύματος και επαναφέραμε το ακαδημαϊκό άσυλο, που για μας είναι μια εμβληματική κατάκτηση του φοιτητικού κινήματος, παρά το γεγονός ότι πολλοί θέλησαν να το καπηλευτούν και να το διαστρεβλώσουν. Πολύ σύντομα ξεκινάμε έναν πλατή κοινωνικό διάλογο με την εμπλοκή όλων των φορέων της κοινωνίας των πολιτών για μια μεγάλη δημοκρατική μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος. Και σε αυτή την προσπάθεια πιστεύω ότι η οργάνωσή σας πρέπει να παίξει ρόλο πρωταγωνιστικό με ιδέες και προτάσεις πρωτότυπες και ριζοσπαστικές. Στο πεδίο της αντιμετώπισης της ανεργίας έχουμε κάνει βήματα για την εξυγίανση των προγραμμάτων και την ανακατανομή των πόρων υπέρ των ανέργων, περιορίζοντας το ελάχιστο δυνατό τις προμήθειες των ΚΕΚ και άλλων ενδιάμεσων φορέων. Την ίδια στιγμή αναδιαμορφώσαμε το θεσμικό πλαίσιο ώστε να εμποδίσουμε τις επιχειρήσεις να υποκαθιστούν προσωπικό με επιδοτούμενες θέσεις εργασίας. Έχουμε βέβαια πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμη, αλλά να είστε βέβαιοι ότι με την δική μας κυβέρνηση σταματάει επιτέλους το μακάβριο αυτό πάρτι της εκμετάλλευσης των νέων ανέργων
από μεσάζοντες και επιχειρηματίες. Στον χώρο της αγοράς εργασίας έχουμε θέσει ως κεντρικό στόχο την καταπολέμηση της μαύρης ανασφάλισης εργασίας. Ενώ έχουμε δεσμευτεί για την εξίσωση των αμοιβών των εργαζομένων ανεξαρτήτως ηλικίας. Αλλά και στον χώρο των δημόσιων επενδύσεων, ευρωπαϊκών επενδύσεων, έχουμε διαμορφώσει το νέο ΕΣΠΑ με τέτοιο τρόπο, ώστε όχι να στηρίζουμε συμφέροντα και ρουσφέτια, αλλά καινοτόμες πρωτοβουλίες νέων επιστημόνων και ερευνητών, με στόχο να σταματήσουμε ή να περιορίσουμε έστω αυτή τη μεγάλη πληγή του λεγόμενου brain drain, το κύμα δηλαδή της μετανάστευσης της ελληνικής νεολαίας στο εξωτερικό. Σύντομα επίσης θα καταθέσουμε το νέο νόμο πλαίσιο για την κοινωνική οικονομία, με στόχο να ενισχύσουμε ένα μοντέλο παραγωγής που θα είναι ανταγωνιστικό προς τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας και θα προωθεί σχέσεις των εργαζομένων με τη φύση και μεταξύ τους, που θα αμφισβητούν τις παραδοσιακές ιεραρχίες της καπιταλιστικής οικονομίας, φιλοδοξώντας να οικοδομήσουμε σιγά-σιγά έναν τρίτο τομέα πλάι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Στον χώρο των δικαιωμάτων, έχουμε ήδη ψηφίσει τον νόμο για την απόδοση ηθαγένειας σε μετανάστες δεύτερης γενιάς. Κάθε παιδί που θα γεννιέται πλέον στην πατρίδα μας θα έχει το δικαίωμα απόκτησης ηθαγένειας. Ενώ έχουμε ήδη θέσει σε δημόσια διαβούλευση τον νόμο για την ολοκλήρωση και επέκταση του συμφώνου συμβίωσης και σε ομόφυλα ζευγάρια. Είναι λοιπόν κάτι περισσότερο από προφανές ότι έχουμε ήδη ξεκινήσει μια μεγάλη και δύσκολη πορεία για την βήμα προς βήμα αλλαγή, μεταρρύθμιση και τον εξυγχρονισμό, τον ριζοσπαστικό εξυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα πεδία, σε όλα τα μέτωπα. Έχουμε ήδη κάνει βήματα για τα οποία πρέπει να είμαστε περήφανοι. Γνωρίζουμε ωστόσο καλά ότι οι κοινωνίες δεν αλλάζουν με νόμους και με διατάγματα. Αλλάζουν κυρίως όταν σε επίπεδο βάσης κερδίζεται η ιδεολογική ηγεμονία. Και αυτό είναι ένας σκληρός και δύσκολος αγώνας. Γιατί πρέπει να το παραδεχθούμε. Στην Ελλάδα η αριστερά κέρδισε την σχετική πλειοψηφία και την κυβέρνηση. Δεν κέρδισε όμως ακόμα την ιδεολογική ηγεμονία. Δεν νίκησε τον συντηρητισμό, την ξενοφοβία, τον ρατσισμό. Και αυτό είναι το χρέος μας από εδώ και πέρα. Και αυτό είναι ο δικός σας αγώνας. Να κατακτήσετε βήμα προς βήμα την ιδεολογική ηγεμονία μέσα στην ελληνική κοινωνία. Και γι' αυτό χρειάζεται κοινωνική διαθεσιμότητα, χρειάζεται συλλογική οργάνωση και κινητοποίηση, διότι σε κάθε αγώνα, σε κάθε μεγάλη μεταρρυθμιστική τομή που θα τολμάμε, θα είστε βέβαιοι, θα έχουμε απέναντί μας είτε τις κοινωνικές δυνάμεις του συντηρητισμού και του αυταρχισμού, είτε βέβαια τους εκπροσώπους της οικονομικής και πολιτικής ολιγαρχίας. Πρέπει λοιπόν εσείς, η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, να μπείτε μπροστά στην οργάνωση των κινημάτων και των αγώνων απέναντι στις κοινωνικές δυνάμεις της συντήρησης που θέλουν να συντηρήσουν την υπάρχουσα κατάσταση πραγμάτων. Να μπείτε μπροστά σε ένα μεγάλο κοινωνικό, πολιτικό και ιδεολογικό αγώνα για να υπερασπιστούμε τις αρχές και τις αξίες της αριστεράς, τις αρχές και τις αξίες του κόσμου της εργασίας, που δεν είναι άλλες από την αλληλεγγύη, τη δημοκρατία, την αυτοοργάνωση, την ισότητα. Πρέπει να συνδράμεται ώστε η δημιουργικότητα των νέων εργαζομένων, των νέων επιστημόνων, να μπει στην υπηρεσία της κοινωνικής χειραφέτησης και όχι στην υπηρεσία του κέρδους.
Διότι σε κάθε πεδίο, στην εργασία, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στη γειτονιά, στην οικογένεια, γεννιούνται ταυτόχρονα και αναπαράγονται αντιθετικές πρακτικές και ιδεολογίες. Και η γνώση, οι δεξιότητες, η δημιουργικότητα του καθενός και της καθεμιάς από εμάς μπαίνει πάντοτε στην υπηρεσία μιας ιδεολογίας. Γιατί δεν υπάρχει κοινωνική ζωή δίχως ιδεολογία. Και η αριστερά, όλοι εμείς, είμαστε υποχρεωμένοι, έχουμε δηλαδή χρέος πολιτικό, να δίνουμε χώρο και να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε οι πρακτικές που προωθούν το δικό μας στρατηγικό σχέδιο, το σχέδιο της κοινωνικής χειραφέτησης, να κερδίζουν όλο ένα και περισσότερο έδαφος. Να νικάνε κάθε μέρα και κάθε στιγμή στην αένα για αυτή η κοινωνική μάχη, στον καθημερινό κοινωνικό ανταγωνισμό. Σε κάθε εστία λοιπόν του κοινωνικού ανταγωνισμού πρέπει να οργανώσουμε τις δυνάμεις μας. Να ενισχύσουμε τα πρωτοβάθμια σωματεία. Να είμαστε δίπλα στους αργώνες των εργαζόμενων ενάντια στην ασυδοσία της εργοδοσίας. Να συμμετέχουμε στις συλλογικές διαδικασίες των φοιτητικών συλλόγων με στόχο την πλήρη ανασυγκρότηση και τον ριζοσπαστικό αναπροσανατολισμό του φοιτητικού κινήματος. Να στηρίξουμε αυτοδιοικητικά σχήματα της αριστεράς. Να οργανώσουμε τις πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας. Να στηρίξουμε κοινωνικά κινήματα για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος, για την εμβάθυνση της δημοκρατίας, για την υπεράσπιση ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, γιατί για μας, δίπλα στην κυρίαρχη αντίθεση κεφαλαίου εργασίας, υπάρχουν παράπλευρες αλλά εξίσου σημαντικές αντιθέσεις. Να υπερασπιστούμε τις μειονότητες και να παλέψουμε κόντρα στην πατριαρχία, τον σεξισμό και την ομοφοβία. Να δώσουμε ένα σκληρό και αποφασιστικό αγώνα απέναντι στη φασιστική απειλή και στον εθνικισμό. Έχετε λοιπόν και εσείς, όπως και εμείς το κόμμα, πολύ σκληρή και δύσκολη δουλειά μπροστά μας. Και στον αγώνα σας αυτό, θέλω να σας εγγυηθώ προσωπικά ότι θα έχετε την απόλυτη και αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη του κόμματος. Θα βοηθήσουμε με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο, γιατί από τη δική σας επιτυχία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και η επιτυχία του πολιτικού μας εγχειρήματος. Η επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ, η επιτυχία της κυβέρνησης, το ίδιο το μέλλον και η προοπτική του κόμματος. Ξέρω καλά ότι βρίσκεστε σε πίεση, ασφιχτική. Ξέρω καλά ότι έχετε άμεση ανάγκη από νίκες, μικρές έστω αλλά ξεκάθαρες νίκες. Δεν σας υπόσχομαι σήμερα εδώ ότι ο αγώνας αυτός που θα δώσετε θα είναι εύκολος αγώνας. Δεν σας λέω ότι η περίοδος των δυσκολιών, των πολιτικών εκβιασμών έχει παρέλθει. Αυτό που μπορώ όμως να σας υποσχεθώ είναι ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και το κόμμα θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, ώστε η άνοιξη αυτή του ελληνικού λαού να μην είναι μια άνοιξη πρόωρη και μικρή, να είναι μια άνοιξη που θα έχει συνέχεια, να οδηγήσει αργά ή γρήγορα σε ένα γλυκό καλοκαίρι προοδευτικών μεταρρυθμίσεων για το βάθεμα της δημοκρατίας και των κοινωνικών δικαιωμάτων στον τόπο μας. Να οδηγήσει στο καλοκαίρι της ανάκτησης της λαϊκής κυριαρχίας και της κοινωνικής και εργασιακής συνοχής και προστασίας. Θα κάνουμε λοιπόν ό,τι περνάει από το χέρι μας για να δικαιώσουμε τις προσδοκίες του ελληνικού λαού, των εργαζόμενων και της νεολαίας, αλλά και τις δικές σας προσδοκίες για μια μεγάλη ριζοσπαστική αλλαγή στην πατρίδα μας. Και αυτό επίσης για το οποίο μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι παρά τους αναγκαίους πολιτικούς συμβιβασμούς, παρά τις αναγκαίες πολλές φορές υποχωρήσεις μπροστά σε δυνάμεις υπέρτερες, ο στρατηγικός μας στόχος όχι μόνο δεν αλλάζει, αλλά είναι ακριβώς και η αιτία αυτών των υποχωρήσεων.
Δεν θέλουμε, συντρόφισσες και σύντροφοι, να μείνουμε στην εξουσία για τη διαχείριση. Θέλουμε όμως να μείνουμε στην κυβερνητική εξουσία για να παλέψουμε από καλύτερες θέσεις να φέρουμε πιο κοντά τον στρατηγικό μας στόχο, τον κοινωνικό μετασχηματισμό. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτός ο στόχος, ιδίως στις μέρες μας, στις μέρες της παγκοσμιοποίησης, της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, δεν μπορεί να επιτευχθεί σε μία μόνο χώρα, σε μία νησίδα, σε μία νησίδα σοσιαλισμού, σε μία παγκοσμιότητα νεοφιλελεύθερου, ακραίου νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζονται ευρύτερες συμμαχίες και διαρκής αέναη προσπάθεια για την αλλαγή των συσχετισμών. Θέλω κλείνοντας να σας εκμυστηρευτώ κάτι που με συγκίνησε ιδιαίτερα. Αφορά το ταξίδι μου στην Τουρκία. Προχθές. Πέρα από τη συνάντησή μου με την τουρκική ηγεσία, συνάντησα και το κόμμα της αριστεράς, όπου είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με τη συμπρόεδρο. Και ξέρετε, είναι διαφορετικά τα πράγματα όταν μιλάς με ανθρώπους που δεν αγωνίζονται με κίνδυνο κάποιοι να τους χαρακτηρίσουν ή να τους πούνε ότι δεν είναι επαρκώς επαναστάτες, δεν είναι επαρκώς αριστεροί, αλλά αγωνίζονται με κίνδυνο τη ζωή τους πολλές φορές. Μου είπαν λοιπόν ότι για αυτούς ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και ένα χρόνο, αλλά και περισσότερο, αποτελεί μια διαρκή πηγή έμπνευσης. Της εξήγησα ότι δώσαμε μια δύσκολη μάχη, όχι φυσικά σε συνθήκες ηρωικές, σαν αυτές που αυτοί δίνουν μάχη. Αλλά δώσαμε μια μάχη κόντρα στο ευρωπαϊκό κατεστημένο, το διεθνές κατεστημένο των αγορών, μια μάχη για αξιοπρέπεια και δικαιώματα, και ότι στο τέλος πήραμε μια δύσκολη επιλογή, ενός δύσκολου συμβιβασμού. Μου απάντησε, μην έχετε ενδυασμούς ότι πήρατε λάθος απόφαση, πήρατε τη σωστή απόφαση. Πήρατε τη σωστή απόφαση να προχωρήσετε σε συμβιβασμό με την Ευρώπη. Τα ιστορικά άλματα, μου είπε, χρειάζονται ιστορικούς συμβιβασμούς για να σταθούν, για να μην είναι άλματα στο κενό. Κρατάω αυτές τις κουβέντες και σας τις μεταφέρω, για να έχετε πλέρια την πεποίθηση ότι η έμπνευσή μας στη μεγάλη αυτή και δύσκολη προσπάθεια είναι οι αγώνες των λαών, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά παντού στον κόσμο, για ελευθερία και δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη. Έμπνευση και όραμά μας παραμένουν οι αγώνες για τον κοινωνικό μετασχηματισμό. Όραμά μας παραμένει ο δημοκρατικός σοσιαλισμός, ο σοσιαλισμός του 21ου αιώνα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και αυτός θα είναι πάντα ο δικός σας στρατηγικός στόχος που θα καθορίζει σήμερα τα βήματά σας, αύριο τις αποφάσεις σας. Και από αυτόν τον στόχο δεν πρόκειται να παραιτηθείτε και να παραιτηθούμε ποτέ. Καλή δύναμη στους αγώνες σας, καλή επιτυχία στη συνδιάσκεψή σας, καλή δύναμη στη δύσκολη δουλειά, στο δύσκολο έργο που έχετε μπροστά σας. Είμαι σίγουρος ότι θα πετύχετε. Γεια σας. Σας ευχαριστώ πολύ.